Στη δίνη σκανδάλου, ελαίου προσπαθειών εξόντωση του ισχυρότερου πολιτικού αντίπαλου του Ντόναλτ Τραμπ για τι επερχόμενε εκλογέ, βρέθηκε ξανά η Κύπρο. Ο δικηγόρο του Αμερικανού Προέδρου, πρώην δήμαρχο τη Νέα Υόρκη Ρούντι Τζουλιάνι, τοποθετεί την Κύπρο στον χάρτη του σκανδάλου ξεπλήματο 14,6 εκατομμυρίων, στο οποίο φαίνεται να εμπλέκεται ο γιο του τέο αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. Δείχνοντα έγγραφα, ο Ρούντι Τζουλιάνι και τη διαδρομή των χρημάτων που φέρεται να ξέπλυνε ο γιο του Μπάιντερ μέσω τη Ουκρανική εταιρεία Μπουρίσμα, στην οποία εργαζόταν. It just reads very Uh, Barisma Holding Limited and its director Hunter Biden are involved in corruption affair, and then it lays out a stone cold uh, money laundering situation that he was involved in for 14.6 four, million dollars that went from as disguised as loans from Ukraine to Latvia, Latvia to Cyprus. And then it came to the US. Και συνεχίζοντας υποστήριξε πως ο Τζο Μπάιτεν δωροδοκήθηκε προκειμένου να προστατεύσει την εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο γιος του από το σκάνδαλο. The Ukraine, point man, the kid makes $8 million and now they're looking at where the money went to Joe. The whole deal there was between the owner of the company and Joe and it was to protect the company. Η εταιρεία έχει μεν τη βάση τη στο Κίεβο, ωστόσο είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα διαθέτει γραφεία στη Λεμεσό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ίδιο ο Τζουλιάνι, επικαλούμενο στοιχεία, μίλησε ανοιχτά για εντοπισμό τουλάχιστον μία πληρωμή 3 εκατομμυρίων δολαρίων που πέρασε και από την Κύπρο. Η Αμερικανική Γερουσία ξεκίνησε ήδη διερεύνηση τη υπόθεση, καθώ οι ύποπτε συναλλαγέ έλαβαν χώρα ενό ο Τζον Μπάιτεν ήταν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Πάμε τώρα να δούμε τις